Μιλάει ο κύριος Μωραΐτης. Ιδεολογικό, όπως είπε ότι είναι, και είναι μια στιγμή όπου θα πρέπει να αποφασίσουμε. Έχουμε ιδεολογικές διαφορές, αριστερά-δεξιά. Ταυτόχρονα είχαμε ένα άνοιγμα του κυρίου Τσίπρα προς το ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως είπε ότι ακόμα δεν είναι έτοιμο. Ένα ειδήλιο στον ορίζοντα ή όχι? Δεν ξέρω αν είναι ειδήλιο. Σίγουρα πάντως πρέπει να ξεκινήσει ένας διάλογος. Και το λέω αυτό διότι σε όλη την Ευρώπη οι δυνάμεις της αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας και της οικολογίας βρίσκονται σε συζήτηση και προσπαθούν να χαράξουν κοινά βήματα στον αντίποδα του νεοφιλελευθερισμού. Αυτό δεν φαίνεται να προχωράει στην Ελλάδα. Προφανώς είναι μία απόφαση των πολιτικών ηγεσιών, αλλά τα ερωτήματα για την κοινωνία και για τους προοδευτικούς πολίτες παραμένουν. Με αυτή την έννοια, αυτό το οποίο ήθελα να σας πω και νομίζω ότι θα παρακολουθήσουμε το συνέδριο, είναι ότι έχουμε ένα νέο εκλογικό νόμο που από τις μεθ' επόμενες εκλογές υποχρεώνει τους πάντες να συζητήσουν μεταξύ τους και να ανοιχνεύσουν το πεδίο και των συγκλήσεων και των αποκλήσεων. Άρα είναι αναγκαστικό και να συζητήσουμε και να διαφωνήσουμε και να συμφωνήσουμε και προφανώς με τον νόμο της απλής αναλογικής πολλές δυνάμεις να συνεργαζόμαστε για να κυβερνιέται η χώρα. Εκτός αν κάποιοι έχουν αποφασίσει για τον εαυτό τους, που δεν νομίζω ότι το έχουν αποφασίσει, να είναι δορυφορική η δύναμη μόνο του ενός πόλου, όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια, σας κατηγορούν ότι ξαφνικά ανακαλύπτετε τις συγκλήσεις, διότι δεν, στα δύσκολα δηλαδή τους φωνάζετε. Όχι, ότι όταν είναι να υπογράψουμε, ας πούμε, μνημόνια, τότε ελάτε όλοι μαζί για να το υπογράψουμε. Όχι. Όταν είναι ότι τα δημοσκοπικά δεν είμαστε και τόσο καλά, βάζουμε και τίνουμε χέρι προς τη σοσιαλδημοκρατία. Αυτό σας κατηγορούν. Εμείς το καλοκαίρι, καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε κάτι, εμάς μας ενδιαφέρει σαν κόμμα της ριζοσπαστικής και ανανεωτικής αριστεράς να είμαστε η κυρίαρχη, η ηγεμονική δύναμη στον προοδευτικό χώρο. Αυτό το κατακτήσαμε τα τελευταία χρόνια και προφανώς το επιδιώκουμε να συνεχίζεται την επόμενη περίοδο. Μάλιστα. Όταν όμως έχεις ψηφίσει ένα νόμο της απλής αναλογικής για τις μεθεπόμενες εκλογές, αντιλαμβάνεσαι για τον εαυτό σου ότι, για παράδειγμα, στις τελευταίες εκλογές πήραμε 35%. Αυτό από μόνο του δεν φτάνει. Πρέπει να έρθουν κι άλλοι να μαζευτούν, να συζητήσουν για να μπορέσει να χαραχθεί μια τέτοια προοπτική. Αν είχαμε εμείς μια λογική, όπως είχε για παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του 2000, ο κύριος Σιμίτης, σας θυμίζω, στις εκλογές για τη χρήσιμη ψήφο, που προσπαθούσε τότε το συνασπισμό του 3-4% να τον πιέσει και να τον πετάξει εκτός Βουλής. Αυτό είναι μια νοοτροπία που θυμάσαι τον άλλο την προηγούμενη μέρα. Όχι όταν αλλάζει το πλαίσιο για να υπάρξει διάλογος. Κύριε Φωτήλα, έχει νόημα για τη Νέα Δημοκρατία και μάλλον έχει και ιδιαίτερο. Η παρουσία του κ. Μητσοτάκη στο συνέδριο το επιβεβαιώνει. Σε ποια κατεύθυνση θα στραφεί η Δημοκρατική Συμπαράταξη? Βεβαίως έχει σημασία για την επομένη, διότι ανεξαρτήτως του